Θέλω να ξεκινήσω ενημερώνοντας ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δεν επιβεβαιώνεται κανένα περιστατικό παραβίασης σε ελληνικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε τη διερεύνηση του θέματος με ψυχραιμία και με απόλυτη σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω ότι η δήλωση του κ. Γιλντιρίμ είναι απολύτως προκλητική και καταδικαστέα και πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ούτε τη θεωρία των κρίζων ενωνών, ούτε βέβαια οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής της κυριαρχίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της ελληνικής οικονομίας, γνωρίζετε ότι οι συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και με τους υπόλοιπους θεσμούς οι οποίοι εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τον Αύγουστο του 2018 συνεχίζονται με ικανοποιητικό ρυθμό. Στο Eurogroup της 27ης Απριλίου ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να παρουσιάσει το αναπτυξιακό μας σχέδιο για τη μεταμνημονιακή περίοδο, ενώ στη συνέχεια θα εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις ώστε στη συνεδρία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου να καταλήξουμε σε μια καταρχήν συμφωνία με τους δανειστές που θα αφορά την ολοκλήρωση της τη αξιολόγηση, τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους αλλά και τη μορφή της μεταπρογραμματικής εποπτείας. Ως προς το τελευταίο, έχει προεξοφληθεί ότι οδεύουμε προς μια καθαρή έξοδο χωρίς προληπτική γραμμή στήριξης, όπως εξάλλου είχε συμφωνηθεί ήδη στο κείμενο του Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017. Σας θυμίζω ότι η τότε συμφωνία προέβλεπε τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους με τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, ώστε οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας να μην υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, αλλά και τη δημιουργία αποθεματικού που θα λειτουργήσει ως εξασφάλιση της ανάκτησης αυτοδύναμης πρόσβασης στις αγορές από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Κατά τους τελευταίους μήνες και παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, της ολοκλήρωσης της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και της πτώσης της απόδοσης των ελληνικών ομολόγων που κινούνται μεσοσταθμικά στα επίπεδα του 2006, ήταν πολλοί εκείνοι που αμφισβήτησαν τη δυνατότητα μιας καθαρής εξόδου, μιλώντας για την ανάγκη πιστοληπτικής γραμμής, πράγμα που θα συνεπαγόταν και ένα τέταρτο μνημονιακό πρόγραμμα για τη χώρα μας. Σε ένα κρεσέντο πολιτικής σκοπιμότητας, η Νέα Δημοκρατία αμφισβήτησε τη δυνατότητα της χώρας να διεκδικήσει μια καθαρή έξοδο. Για άλλη μια φορά όμως, το πολιτικό σχέδιο αυτό κατέρευσε υπό το βάρος της ίδιας πραγματικότητας, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης αξιολόγησης, όταν η Νέα Δημοκρατία προέβλεπε τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών και εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια τακτική εξάλλου είχαν ακολουθήσει και στις δημοσιονομικές προβλέψεις τους. Τόσο για το 2016 όσο και για το 2017 προέβλεπαν ενεργοποίηση του κόφτη και τελικά όχι μόνο διαψεύστηκαν με πάταγο, όχι μόνο η ελληνική οικονομία έπιασε τους στόχους, αλλά με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης αποδόθηκε και κοινωνικό μέρισμα συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο διαψεύδονται και σήμερα και η χώρα μας βαδίζει με σταθερά βήματα στην έξοδο από την κρίση και τη μνημονιακή επιτροπία, με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας να ανακάμπτουν σταθερά και την εμπιστοσύνη να αποκαθίσταται. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Εξωτερικών συνεχίζουν τη μεγάλη προσπάθεια για την εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Είναι γνωστό ότι στη διαπραγμάτευση αυτή εστιάσαμε σε δύο κυρίως ζητήματα. Πρώτον, τη σύνθετη ονομασία και δεύτερον, την ισχύ της ονομασίας έναντι όλων. Πράγμα που προϋποθέτει τη σχετική συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα. Η συμφωνία, για να είναι δίκαιη και βιώσιμη, πρέπει να καλύπτει αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε τις πολιτικές δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντά μια τέτοια συμφωνία. Όμως τα εμπόδια δεν αφορούν μόνο την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και την Ελλάδα. Οι γείτονές μας πρέπει λοιπόν να κατανοήσουν ότι μια αμοιβαία αποδεκτή λύση προϋποθέτει υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της γέφυρας και αναμένει από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να καλύψει και εκείνη το απαιτούμενο έδαφος. Δεν πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας για λύση που έχει δημιουργηθεί να πάει χαμένο. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένες της αντιπολίτευσης τόσο στη γείτονα όσο και στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει λοιπόν τα ίξεις αφήξεις και τις διαρκείς πολιτικές στροφές, να αφήσει στην άκρη τα μικροπολιτικά παιχνίδια και να σταματήσει να ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού. Έχει πολιτικό χρέος να στηρίξει την εθνική γραμμή και να σταματήσει να άγεται και να φέρεται από τις ακροδεξιές φωνές των κυρίων Σαμαρά και Γεωργιάδη, που ο κ. Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει ως πολιτικούς του καθοδηγητές. Η πρόγνωση βεβαίως για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών δεν είναι καλή. Ειδικά όταν για άλλη μια φορά λίγες μέρες πριν, στο ευαίσθητο θέμα των διαπραγματεύσεων για την ονομασία, αποφάσισε να λειτουργήσει ξανά σε αγαστή συνεργασία με τον διεκόμενο για ναρκωτικά επιχειρηματία και τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει, τα οποία ως γνωστόν δουλεύουν με μοναδικό σκοπό την προπαγάνδα εναντίον της κυβέρνησης, που τελικά καταλήγει προπαγάνδα εναντίον της χώρας.
Είναι τέτοια η ανευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας που αποφάσισε να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, επικαλούμενη ένα κατάπτυστο και κατασκευασμένο δημοσίευμα, εξευτελίζοντας τελικά την ίδια την πολιτική της ιστορία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που συνεχίζει να προστατεύει το συγκεκριμένο κύριο, ταυτιζόμενοι με τα μέσα, τις θέσεις και τις επιδιώξεις του. Από τη δική μας πλευρά, είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και συγκλήσεις, τη μέγιστη δυνατή συμφωνία, στη μια προσπάθεια να αναδείξουμε την Ελλάδα σε πυλώνα σταθερότητας, οικονομικής και γεωπολιτικής, αλλά και υπερασπιστή της ειρήνης, της διπλωματίας και του διαλόγου, τόσο στην ευρύτερη περιοχή μας, όσο και διεθνώς. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Κύριε Εκπρόσωπε, μετά τις δηλώσεις συγκλητηρίων, υπήρξε επικοινωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την τουρκική σε οποιοδήποτε επίπεδο, Υπουργείων Εξωτερικών, Κυβερνητικού Γραφείου. Έχουν υπάρξει διπλωματικές επικοινωνίες. Έχουν υπάρξει διπλωματικές επικοινωνίες σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, με ποιο τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις κλιμακούμενες εντάσεις από την πλευρά της Τουρκίας και με δεδομένες σημερινές δηλώσεις, κύριε Κλητήριμ. Αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι δεν είναι θέμα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Εντάξει, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Γνωρίζετε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι φόρουμ επίλυσης των μελών της Συμμαχίας. Επομένως, ποτέ η ελληνική πλευρά δεν είχε επιλέξει το ΝΑΤΟ ως ένα τέτοιο φόρουμ επίλυσης των διμερών ή άλλων διαφορών τις οποίες έχει με την τουρκική πλευρά. Από την δική μας θέση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι η εδαφική κυριαρχία της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αμφισβητήσεις, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την θεωρία των γκρίζων ζωνών και να καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες τις οποίες και η ίδια έχει υπογράψει. Παρακαλώ, κυρία Τσαχαγιά. Κύριε Εκπρόσωπε, έχουμε κάποια πιο επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τις αντιδράσεις των θεσμών για το προσχέδιο του κειμένου που εστάλει σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας από το Οικονομικό Επιτελείο, ή αν έχουμε κάποια εικόνα για το πώς αντέδρασε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών στην προοπτική ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους στη συνάντηση με τον κύριο Τσακαλώτο. Ακούστε, η συζήτηση σε σχέση με το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο γνωρίζετε ότι γράφεται με πρωτοβουλία της Ελλάδας, συνεχίζεται και η διαδικασία αναμένεται να καταλήξει στο Eurogroup, στο Eurogroup του Απριλίου, σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 27 Απριλίου. Η συζήτηση γίνεται σε επικοδομητικό κλίμα, δεν υπάρχουν εξ όσων γνωρίζω στρατηγικές διαφορές, αλλά από εκεί και πέρα οι τεχνικές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν εν ευθέτω χρόνο. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση για το ελληνικό δημόσιο χρέος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι βασικές αποφάσεις, οι βασικοί άξονες της ρύθμισης του ελληνικού χρέους έχουν συμφωνηθεί ήδη από το Eurogroup του προηγούμενου Ιουνίου, του Ιουνίου του 2017. Το κεντρικό ζήτημα είναι ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα επιμήκυνσης της διάρκειας ορίμανσης των ελληνικών ομολόγων. Η συγκεκριμένη δε διάρκεια της επιμήκυνσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αναπτυξιακές προβλέψεις που θα γίνουν, έτσι ώστε η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους να είναι θετική. Πρόκειται για μια τεχνική συζήτηση η οποία αναμένουμε να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος και αυτή είναι η θέση όλων όσων συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή ο Γκελτιρίμ μίλησε για πρόκληση τύπου Ήμια, φοβάστε μια νέα κλιμάκωση τέτοιου επίπεδου, ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο από τους Τουρκούς? Κύριε Τσακίρη, ο κύριος Γκελτιρίμ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για προκλητικότητα της ελληνικής πλευράς. Όλο το τελευταίο διάστημα η τουρκική πλευρά επιλέγει να οξύνει την αντιπαράθεση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπενθυμίζουμε διαρκώς την αναμφισβήτητη κυριαρχία μας επί των νησιών του Αιγαίου, να μην αποδεχόμαστε τις θεωρίες περί γκρίζων ζωνών και την ίδια στιγμή να
διακηρύσουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την τουρκική προκλητικότητα και να καλούμε την Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας, πράγμα το οποίο θα είναι θετικό για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεν θεωρώ ότι η κλιμάκωση και η όξυνση την οποία επιλέγει η τουρκική πλευρά μπορεί να βοηθήσει είτε εμάς είτε την ίδια την Τουρκία, η οποία νομίζω ότι πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες από κλιμάκωση. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ανάλογα περιστατικά με ανεβοκατεβάσματα στις σημαίες, είτε τουρκικές είτε ελληνικές, τα έχουμε βιώσει και στο παρελθόν και αναφέρομαι στα... Δεν έχει υπάρξει κανένα τέτοιο περιστατικό μέχρι στιγμής. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη νησίδα υπάρχει ελληνική σημαία? Κύριε Κατσίγιαννη, γνωρίζετε ότι η κυριαρχία επί του ελληνικού εδάφους δεν εξαρτάται από κάτι τέτοιο. Είναι αναμφισβήτητη και κατοχυρώνεται από τις διεθνείς συνθήκες. Παρακαλώ, κύριε Περνικάρη. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, που συνομίλησαν τηλεφωνικά οι δύο πρωθυπουργοί, μεταδόθηκε μια εικόνα αποκλιμάκωσης και συμφωνήθηκε, μάλιστα, αυτό έλεγε και επίσημη ενημέρωση, συμφωνήθηκε να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, μεταξύ των δύο χωρών. Τι εκτιμάτε ότι έχει αλλάξει έκτοτε? Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσετε στην τουρκική πλευρά. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο. Ήδη η Νέα Δημοκρατία μιλάει για φιέστα. Μήπως όμως εντάσσεται και στο άλλο δόγμα της Νέας Δημοκρατίας και θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση περί προκλητικότητα στο Αιγαίο την στιγμή που έχουμε τόσα ανοιχτά ζητήματα? Κύριε Στρατάκη, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί αύριο το Καστελόριζο για να εγκαινιάσει μια μονάδα αφαλάτωσης. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Παρακαλώ. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τις πυραυλικές επιθέσεις στην Σύρια? Όπως καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο ένα κόμμα υποστήριξε την επίθεση, είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορείτε να σχολιάζετε αυτό? Ναι. Ακούστε, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης εκφράστηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στην ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή ότι από την δική μας πλευρά δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε μια ειρηνική επίλυση του Συριακού ζητήματος και ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται, όπως και δεν έγινε, να συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι ο μοναδικός δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει η Δύση για την επίλυση του Συριακού είναι ο δρόμος της πολιτικής και του διπλωματικού διαλόγου για να επέλθει ειρήνευση στην περιοχή και κατάπαυση του πυρός. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα με βάση τις δηλώσεις ΖΑΕΦ τις προχθεσινές. Αν βλέπετε κι εσείς ότι απομακρύνεται τελικά η λύση και πάει για το δεύτερο εξάμεινο του 2018, και επειδή άκουσα και τον τομεάρχη εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Κουμουντσακόλα, και τον τομεάρχη άμυνας, τον κ. Κικίλια, να μιλούν και πάλι για μυστική διπλωματία και ότι μαθαίνουμε τα ονόματα από τον τύπο της γειτονικής χώρας. Τελικά θέλω να σας ρωτήσω τι ενημέρωση ακριβώς έκανε ο κ. Μποτζιάς στη Νέα Δημοκρατία και στους εκπροσώπους των κομμάτων. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία επιμένει να μιλά για μυστική διπλωματία χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει ο συγκεκριμένος όρος. Ήδη από τον Δεκέμβρη ή Γενάρη του 2000, τον Δεκέμβρη του 2017, Γενάρη 2018, έχουν υπάρξει πάρα πολλές ενημερώσεις και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών, όπου έχει γίνει σαφής ανάλυση της πορείας της διαπραγμάτευσης αλλά και όλων των εξελίξεων στις συνομιλίες με τη γείτονα. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι προσπαθεί μέσω αυτής της ρητορικής να αποφύγει το χρέος της να πάρει μια σαφή και συγκεκριμένη θέση και επί της ουσίας δικαιολογεί τα ύξης αφήξης που έχει επιλέξει ως πολιτική της γραμμή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτως ή άλλως η αξιοπιστία και του κ. Κουμουτσάκου αλλά και του κ. Κικίλια ελέγχεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η ελληνική πλευρά συνεχίζει την προσπάθεια
προσπάθεια για την εξέβρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, και σε αυτό το πλαίσιο καλεί και την γείτονα να καλύψει το απαιτούμενο έδαφος, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια ακριβώς συμφωνία. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαπραγματευόμαστε και αναμένουμε τα επόμενα βήματα από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρακαλώ. Για το ίδιο θέμα. Κύριε Υπουργέ, μετά την συνάντηση στην Οχρίδα των δύο Υπουργών Εξωτερικών, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν κλείσει, υπάρχει σύγκληση και ποια είναι ανοιχτά? Και μια δεύτερη ερώτηση, θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί το έργο Όμνες στο όνομα να είναι και μόνο για διεθνή χρήση και όχι και για το εσωτερικό της χώρας? Ευχαριστώ. Ακούστε, είπα στο εισαγωγικό μου σημείωμα ότι η ελληνική πλευρά έχει θέσει δύο προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας λύσης. Ποιες είναι αυτές οι δύο προϋποθέσεις? Πρώτον, η σύνθετη ονομασία και δεύτερον, το έργο Όμνες. Αυτό νομίζω ότι απαντά σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην ερώτησή σας. Ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θα σας πω ότι είναι εξορισμού αδυνατόν, είναι αντίφαση εν της όρης αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ισχύ έναντι όλων και να εξαιρούμε κάποιον από αυτούς τους όλους. Δηλαδή, την ίδια την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επομένως, για να υπάρξει αμοιβαία αποδεκτή λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση και η αποδοχή από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως συνταγματικού ονόματος, του νέου ονόματος το οποίο θα συμφωνηθεί, τη σύνθετη δηλαδή ονομασίας. Παρακαλώ. Ήθελα να επιμείνω λίγο στο περιστατικό και στη δηλώση του κ. Γιλντιρίμ και να ρωτήσω αν εσείς έχετε κάποια ενημέρωση σχετική, επειδή διαβάζουμε διάφορα για περιστατικό στις 13 Απριλίου ότι ανέβηκαν στη Βραχονισίδα ανθρωποφάγος, ανέβασαν μια ελληνική σημαία. Τι ακριβώς έχετε μάθει εσείς ως κυβέρνηση? Σας είπα, η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται κανένα περιστατικό παραβίασης εδαφικής κυριαρχίας της χώρας. Από εκεί και πέρα δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επιβεβαιώνεται πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο κύριος Γιούνκερ θα βρίσκεται εδώ στο τέλος του μήνα. Πώς προέκυψε αυτή η πρόσκληση, αν είναι από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και ποια θα είναι η ατζέντα? Υπάρχουν συζητήσεις, ωστόσο καμία τέτοια επίσκεψη δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Κύριε εκπρόσωπε, όσον αφορά την... Φυσικά ο κύριος Γιούνκερ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στη χώρα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ορίστε. Όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Γιλντιρίμ, ο κύριος Γιλντιρίμ έθεσε θέματα κρίζων ζωνών, οποιαδήποτε αιτήματα της Τουρκίας? Όχι, δεν έγινε καμία συζήτηση σε σχέση με το στις διπλωματικές επαφές, στους διπλωματικούς διάβλους που έχουν ανοιχτεί. Τίθενται τέτοια ζητήματα από την τουρκική πλευρά? Δεν τέθηκε κανένα τέτοιο ζήτημα στις διπλωματικές επαφές, ούτε στην τηλεφωνική συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Κύριε Εκπρόσωπο, επειδή σε αυτή τη συνομιλία Τσίπρα-Γιλντιρίμ τέθηκε το θέμα των δύο στρατιωτικών που είναι στην Αδριανούπολη και ενημερώθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εξ όσων γνωρίζουμε, μπορείτε να μας πείτε πού βρισκόμαστε, αν έχει εικόνα η ελληνική πλευρά και αν θα λήξει αυτή η περιπέτεια? Η ενημέρωση που έχουμε από την τουρκική πλευρά είναι ότι ολοκληρώνεται η έρευνα του Τούρκου Εισαγγελέα, αναμένουμε το κατηγορητήριο και τις τελικές αποφάσεις της τουρκικής δικαιοσύνης. Με συγχωρείτε. Ορίστε. Αν έχουμε τελειώσει, ήθελα μια ερώτηση για τα οικονομικά κυρίως. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο από το Σάββατο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό όσον αφορά τους μικρομεσαίους. Ουσιαστικά έχουν θετική έγκριση 23 μόνο περιπτώσεις. Θεωρείτε υπάρχει ένα μπλόκο των τραπεζών σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, οι τράπεζες μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό συμβασμό έχουν μερικές επιφυλάξεις. Πολλές φορές η διαδικασία, επειδή είναι πράγματι αρκετά δύσκολη, διότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των πιστωτών για να προχωρήσει ο συμβιβασμός, αρκετές φορές δεν πηγαίνει με τους ρυθμούς οποίους θα θέλαμε. Ωστόσο, είναι ένα θέμα με το οποίο η ελληνική κυβέρνηση ασχολείται διαρκώς και προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα. Σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους, ξέρετε ότι σήμερα κιόλας ανακοινώθηκε ότι οι 120 δόσεις οι οποίες προβλέπονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, είναι πλέον νόμος και μπορούν να ξεκινήσουν οι σχετικές ρυθμίσεις για τα χρέη τα οποία προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Η δική μας προσπάθεια είναι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί, να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση όσο το δυνατόν ταχύτερα στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι αυτό μπορεί να δώσει
ανακούφισης χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και να τονώσει τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα ήταν αντίθετος σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του κ. Βενιζέλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεδομένου ότι είναι θέμα ευρύτερης συνένεσης η εκλογή σε αυτό το αξίωμα, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι ότι εν μέσω της θητείας ενός Προέδρου, ο οποίος κατά κοινή ομολογία εκπληρώνει με υπευθυνότητα και με μεγάλη επιτυχία τα καθήκοντά του, νομίζω ότι είναι προσβλητικό και ως προς το θεσμό αλλά και ως προς το πρόσωπο να ανακοινείται ένα τέτοιο ζήτημα από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είχε καταψηφίσει τον κ. Παυλόπουλο στην σχετική ψηφοφορία στη Βουλή, πρέπει να πάρει θέση και να σταματήσει, έτσι ώστε να σταματήσει μια τέτοια συζήτηση η οποία δεν κάνει καλό ούτε στους θεσμούς ούτε στην σταθερότητα του πολιτεύματος. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Κάτι τελευταίο. Πριν από λίγο ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, κύριε εκπρόσωπε, είπε ότι δεν θα γίνουν οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική. Εκείνος που το ξέρει. Ρωτήστε τον. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή ακούσαμε τον Υπουργό των Εσωτερικών, για να ολοκληρώσω, να ανακοινώνει, να προαναγγέλει ότι θα καθιερωθεί η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο από αυτή, παρακαλώ. Σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ενημερώσει ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα έρθει, θα κατατεθεί και θα εκκινήσει η διαδικασία για την ψήφισή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ως προς την ουσία του θέματος, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι για άλλη μια φορά επαναλαμβάνει τις γνωστές του θέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει οι δήμαρχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση να ελέγχουν και το 60-65% των δημοτικών συμβουλίων, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συνθέσεων, συνενέσεων, συγκλήσεων, αλλά και ελέγχου της πλειοψηφίας. Αυτή δεν μπορεί να είναι μια θέση την οποία θα υπηρετήσει η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αναμορφώσει, να μεταρρυθμίσει, να εξυγχρονίσει τους θεσμούς, όχι μόνο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους, αλλά και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και πάρα πολύ πρόσφατα, έχει μιλήσει με εξαιρετικά υποτιμητικό τρόπο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προεξοφλήσει ότι εφόσον ο ίδιος κάποια στιγμή έρθει στην εξουσία, πράγμα το οποίο δεν βλέπω εξαιρετικά πιθανό, θα αποδυναμώσει τους θεσμούς της και τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων αλλά και σε επίπεδο εργαζομένων. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Παπανδρέου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, εν ώψη ενός ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει στην Τουρκία. Έχει επιδιωχθεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας επιβεβαιώσει αν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Παπανδρέου? Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει τέτοιου είδους επικοινωνία. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Εστία που μιλά για το περιφερειακό συνέδριο που θα γίνει την Τρίτη, ότι θα μεταβούν 19 υπουργοί, 10 γενικοί γραμματείς και 150 κομματικά στελέχη, τα οποία θα διαμείνουν στο Ρόδος Παλάς, στο πεντάστερο. Αν ισχύει αυτό, πόσο κοστίζει, και αν ισχύει το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για ταξίδια αναψυχής ουσιαστικά? Κοιτάξτε να δείτε, αν θεωρείτε τα περιφερειακά συνέδρια τα οποία έχουν χαιρετιστεί από όλες τις τοπικές κοινωνίες τις οποίες έχουν διοργανωθεί ως εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα για την συζήτηση της ατζέντας, της ημερήσιας διάταξης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως ταξίδια αναψυχής, λυπάμαι, αλλά πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κομματικά στελέχη, πρέπει να
να σας πω ότι τα κομματικά στελέχη, εξ όσο γνωρίζω, μετακινούνται με έξοδα δικά τους και όχι με έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους γενικούς γραμματείς και τους υπουργούς, τα έξοδα της μετακίνησής τους αναρτώνται στην διάβγεια, δεν ξεπερνούν το κοινό μέτρο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά τα δημοσιεύματα περισσότερο τείνουν στο να αναπαράγουν διάφορους λαϊκιστικούς μύθους περί χλειδής εντός της οποίας ζουν οι πολιτικοί και λιγότερο να προσφέρουν στην δημόσια συζήτηση. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση επιδιώκει την εφαρμογή της απλής αναλογικής από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, να βρει την πλειοψηφία των 200 βουλευτών ώστε να εφαρμοστεί από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν συνεννοήσεις με κόμματα της αντιπολίτευσης? Η ελληνική κυβέρνηση, όταν κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή, επεδίωξε την ευρύτερη δυνατή συνένεση, έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νέος εκλογικός νόμος από τις επόμενες εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η στάση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αν αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής θα ήθελε να ξανασυζητήσουμε για το ζήτημα και θα ήθελε να θέσει στην μερίσια διάταξη μια προσπάθεια να εξευρεθούν συνενέσεις και συγκλήσεις για τον εκλογικό νόμο στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της απλής αναλογικής, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης μπορώ να σας πω ότι θα ήμασταν μάλλον ανοιχτοί. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Εάν τελικά υπάρξει συμφωνία μεταξύ Αθήνας Σκοπίων για το νοματολογικό, η κυβέρνηση προτίθεται να τη φέρει στη Βουλή ζητώντας αυξημένη πλειοψηφία 180 ναι για την έγκρισή της? Κυρία Μάνη, έχουμε πει αρκετές φορές ότι η ελληνική κυβέρνηση, εφόσον υπάρξει συμφωνία με βάση το πλαίσιο το οποίο έχουμε περιγράψει και τις δύο προϋποθέσεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή πρώτον την σύνθετη ονομασία και δεύτερον την ισχύ της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων, πράγμα το οποίο όπως γνωρίζετε και όπως είπα προϋποθέτει την σχετική συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα, η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει την ευρύτατη δυνατή συνένεση χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να θέτουμε θέμα αριθμητικού ορίου. Δεν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει τις δηλώσεις του κυρίου Φωκά. Δεν νομίζω ότι βοηθούν στην, πώς να το πει κανείς, δεν βοηθούν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της σοβαρότητας του πολιτικού συστήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε λίγα λεπτά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέ από εμάς.